Listen up. It's never too late to change your luck. So don't let them steal your life. Μπράβο! Μπράβο, 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 και καλώς όρισες. Πρώτα στην αφιέτριά μας. Μπούσκεμα πάλι εγώ. Η Λιδία, καλημέρα Λιδία. Καλημέρα. Εσύ κρατάς αυτό εδώ, αγάπη μου γλυκιά. Αχώθηκα εκεί που είδα λίγο να κάνει λίγο έτσι η βάση. Έκανε ένα βηματάκι μπροστά και μετά ξανακάθισα. Τόσο πολύ που δεν έχουμε πει καν γιατί μιλούσαμε λοιπόν. Η Βάσο Στασινού Νικοπολίδη είναι μαζί μας και θα είναι κοντά μας. Βάσο, καλώς όρισες. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθες. Καλή αρχή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας εδώ. Τα είχαμε πει πριν από ένα χρόνο περίπου. Και ήταν τόσο ωραία η συνεύρεσή μας που είπαμε να το συνεχίσουμε. Πάμε προς τα εκεί, πάμε προς τα εκεί για να έχουμε και το... Στον τόπο του εγκλήματος εδώ πέρα και να μας παρουσιάσεις το θέμα που μας φέρνει σήμερα, τη Λιδία, την 12χρονη Λιδία. Να πούμε ότι θα έχουμε θέματα μία φορά την εβδομάδα για τη μαμά, το παιδί, τη γυναίκα, το fitness, την ευεξία. Θέματα που βελτιώνουν τη ζωή μας, αλλά και την προβληματίζουμε με χαμόγελο. Πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Φυσικά. Είναι λοιπόν ο τρόπος μας αυτός. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι η 12χρονη Λιδία που την είδατε προηγουμένως να κάνει όλα αυτά τα οποία τρόμαξαν τόσο πολύ τον κρατερό. Και έχουμε εδώ πέρα τη μητέρα και τη δασκάλα. Καλώς ορίσατε. Και μία από τις πιο παλιές αθλήτριες pole dancing. Θα σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και τη μαμά Τζέννη. Μαμά της Λιδίας και είναι και φιλόλογος, παρακαλώ. Α, μάλιστα. Ναι. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και για τη Λιδία και για εσάς και για εσάς και για όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λιδία, εσύ αποφάσισες μόνη σου να ξεκινήσεις το pole dancing? Όχι. Στην αρχή ξεκίνησε η μαμά μου και μία μέρα εγώ δεν είχα σχολείο και με πήρε μαζί της. Και με το που είδα το στήλο ξεκίνησα και σκαρφάλωνα πάνω και μετά την επόμενη μέρα ξεκίνησα αμέσως. Να σου πω και εγώ όταν ήμουν μικρή, σκαρφάλωνα στους στήλους. Άγιο είχαμε που δεν υπήρχε pole dancing, παιδιά, εκείνη την εποχή. Άγιο είχαμε. Θα είχε γίνει πρωταθλήτρια τώρα, που να το ήξερε. Αλλά ήταν της κλιματαριάς ο στήλος, ήθελα να καταλήξω εκεί. Και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να φτάσω πάνω-πάνω. Μετά εξέλιξη. Όλα τα παιδιά νομίζω σε πρώτο στάδιο αυτό τα ενδιαφέρει. Να σκαρφαλώσουν, να διασκεδάσουν, να φτάσουν ψηλά. Μάλιστα. Όταν η κόρη σας. Ας μιλάμε στον Ενικό, Ναι, στον Ενικό. Σου εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει το pole dancing. Εσύ είχες κανέναν ενδιασμό, τύπου αυτό δεν είναι για παιδιά. Δεν ήξερες ακόμα ότι θα γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Όχι, δεν είχα, διότι το είχα δοκιμάσει κι εγώ πρώτα. Οπότε ήξερα ότι είναι ένα άθλημα που συνδυάζει πάρα πολλά στοιχεία από ενόργανη γυμναστική, όπως είδατε, ρυθμική, χορό, ακροβατική. Οπότε γιατί να έχω. Φοβερή φυσική κατάσταση. Ευληγησία. Να μας πει όμως λίγο τελικά pole dancing, Έλλη, ή κάνω λάθος. Έτσι, pole fitness. Κάνοντας κάποια κοπέλα pole dancing, συνήθως στο μυαλό ξέρει, σου έρχεται κάτι άλλο. Σου έρχεται κάπως παλιά, κλαμπουρ, λες. Ναι, τις ταινίες που έχουμε δει στο κινηματογράφο. Δεν είναι. Έτσι είναι. Και έχετε κάνει μια προσπάθεια να αλλάξετε λίγο την νοοτροπία αυτή που υπάρχει γύρω από τη γυμναστική στον κάθε το στήλο. Πες μας λίγο λόγια. Το pole fitness πλέον είναι συνυφασμένο με τα νυχτερινά μαγαζιά. Το σύγχρονο pole fitness όμως έχει επιρροές από ενόργανη, σύγχρονο χορό, μπαλέτο, έχει ξεφύγει από την παλιά αυτή η πεποίθηση και εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ιντερνετικά εδώ και ένα χρόνο με τη συνεργάτη μου Δώρα Χαρισιάδη προκειμένου να αλλάξουμε την πεποίθηση αυτή του κόσμου, αυτή την αντίληψη που έχει. Θέλουμε ο κόσμος να το γνωρίσει, να το φέρουμε πιο κοντά, να δουν όλοι τα ωφέλη του και γιατί όχι να το δοκιμάσουν. Από ποια ηλικία, συγγνώμη κρατέρα, από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να κάνει pole fitness, λοιπόν? Ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει από 6 χρονών. Μέχρι?
Δεν υπάρχει όριο. Όσο αντέχει. Όσο αντέχει. Όχι, όχι, όχι. Μην το ζήσουμε αυτό. Μην το ζήσουμε αυτό. Είναι το βάσο μα. Βάλε το τραγούδι πάλι. Μέχρι ποια ηλικία ένα παιδί 96 κιλών μπορεί να σπάσει ένα στήλο. Όχι, δεν είναι. Μπορεί όμω ένα βρίσκει και κάτι. Είναι τέλειο. Ναι, ναι. Να έχει ένα κάθε το στήλο στην κρεβατοκάμα. Θα σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα, αυτή όπω το είπατε, γυμναστική σε κάθε το στήλο. Υπάρχουν ασκήσει οι οποίε ήταν πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Έχω μια φωτογραφία του παππού μου, να το πω αυτή την περήφανο, ο οποίο κάνει την νεόμενη σημαία. Α, η οποία γίνεται σε κάθε το στήλο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν υπήρχε τότε αυτό. Ναι. Ναι, αλλά ο παππού μου το έκανε όχι όταν ήταν 13, όταν ήταν μεγάλο άνθρωπο. Είναι εύκολη αυτή η σημαία. Πώ να την κάνει τώρα δηλαδή έτσι. Ναι, μπορώ. Βέβαια. Μα τι λε τώρα, Κατερίνα. Η κυρία παιδί μου είναι αθλήτρια. Και από ψηλά. Είναι καταπληκτική. Λίγο να προσπαθεί. Δηλαδή, ούτε καν μπορείς να σκαρφαλώσεις το στήλο. Αυτό που φαίνεται δεν έχει καμία σχέση με τον έργο. Όχι, όχι, σε προκαλώ τώρα. Όχι, δηλαδή. Όχι, παρακαλώ, έχουμε δύο παιδάκια. Θα κάνω εγώ κάτι τέτοιο. Θέλω να πιάσω να δω την κατάστασή του, ας πούμε, αυτό. Και αυτό, καταρχήν με το που έγινε Ολυμπιακό άθλημα, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγατε, είναι νομίζω ότι πια έχει τελειώσει. Μπήκε σε μια άλλη κατηγορία πια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Από ό,τι μας λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, το Pole Fitness θα ενταχθεί στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να αναγνωριστεί και ως άθλημα επίσημα και στη χώρα μας. Άμα μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υποχρεωτικά πια. Είναι κανονικά. Το ακούσαμε ότι θα είναι στο Τόκιο. Μπαίνει στο Τόκιο, κανονικά. Ναι, ναι. Και εδώ και λίγους μήνες έχουμε ιδρύσει και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αθλημάτων Επιστήλου. Πλέον. Όπου θα γίνει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι, το Μάρτιο. Του χρόνου, τον Απρίλιο, 2 Απριλίου του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το 17. Θα γίνουν οι πρώτοι εθνικοί αγώνες Pole Fitness, σύμφωνα με τα κριτήρια που μας θέτει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Pole Sports. Και οι νικητές από κάθε κατηγορία θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει του χρόνου τον Ιούλιο. Ωραία. Στην Ολλανδία. Μας βλέπει μία μαμά τώρα και της αρέσει αυτό που είδε. Πού μπορεί να βρει, να πάει να γράψει το παιδί της στο Pole Dancing, στο Pole Fitness. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές στην Ελλάδα που ειδικεύονται στο Pole Fitness. Στην ιντερνετική προσπάθεια που ανέφερα προηγουμένως, στο verticalwise.com, έχουμε φτιάξει ένα κατάλογο με όλες τις σχολές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με τηλέφωνα και διευθύνσεις. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site μας και να ενημερωθεί. Πολύ ωραία. Τζένι, για πες μας εσύ. Πες μας για εκείνη τη φιλενάδα που έλεγες προηγουμένως, την εγκυμονούσα που προσπαθούσε και έκανε. Εγκυμονούσα, έκανε. Ναι. Γι' αυτό μου το έλεγε προηγουμένως. Αυτό θα σα πω, θα σα πω. Στο εξωτερικό. Εγώ με σκέφτομαι την κοιλιά μου πριν από λίγους μήνες να είμαι εκεί πέρα. Μάλλον θα ήταν αθλήτρια από πριν μείνει έγκυο. Όχι, ήταν λογίστρια. Δεν ήταν αθλήτρια πριν μείνει έγκυο. Και δεν μπορώ να το κάνω. Τώρα πια δεν μπορώ γιατί δεν είμαι έγκυος. Αλλά όμως. Δεν την αφήνω εγώ. Να σα πω. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Να σας πω ότι είναι άλλο το είδος των ασκήσεων που μπορεί να κάνει ένα παιδί. Μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση εγκυμοσύνης διαφέρει. Αλλά είναι όπως το ανέφερε και η Έλλη, γυμναστική, στον κάθετο στήλο. Δεν έχει να κάνει με λυκνίσματα πλέον, δεν έχει να κάνει. Αυτό το είδαμε, είδαμε την ναι. Εκκλησία. Έλα εδώ, είναι ακόμα πιο κοντά, που είσαι μόνο σου εκεί, έλα εδώ. Δεν ήταν μόνη, ήταν δίπλα μου. Ναι, ναι. Μόνη, δεν ήταν μόνη. Τι γλυκιά. Εντελώς. Ενώ επειδή είναι γυρισμένος από εδώ και μιλούσαμε. Δεν θα έρθουν μια φορά άντρες αθλητές. Σε φτιάξω εγώ. Λέβαια από εδώ παιδιά που δεν. Λοιπόν, να σου πω, εσένα τι σου αρέσει περισσότερο. Καταρχήν θες να σκέφτεσαι Ολυμπιακούς Αγώνες, σκέφτεσαι παγκόσμια πρωταθλήματα, θέλεις να κάνεις μια τέτοιου είδους εκγύμναση ή το έχεις πιο ερασιτεχνικά στο μυαλό σου. Όχι, η αλήθεια είναι πως θα πάρω και σε ένα διαγωνισμό τώρα το Σάββατο μέρος στο Pole Art Greece και γενικά θέλω να το ακολουθήσω αυτό. Μπράβο, μπράβο. Και είσαι και πάρα πολύ καλή σε αυτό, 12 χρονών. Δηλαδή, πας τώρα πρώτη γυμνασίου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Φιλόλογος καλή, μαθήτρια τι γίνεται. Είναι πολύ καλή. Εντάξει, δεν βέβαια, έχουμε πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Είναι τυπική. Έχει να ακούσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα άθλημα για όλους μας. Εκείνη επέλεξε το Pole Fitness. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει πρωταθλήτρια. Σημασία έχει η άθληση και η ψυχική ευεξία που αισθάνεται όταν τελειώνει την προπόνησή της. Και βέβαια βλέπετε ότι αν αθληθείτε στη ζωή σας, μπορείτε να γίνετε σαν τη Βάσο στα συνούχνικα πολύ κάποια στιγμή. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτού σου, τα παιδιά, όλη η οικογένεια, όλοι καλά. Όλοι, δόξα τω Θεώ, καλά. Αθλούνται όλοι, τους έχω σε πρόγραμμα. Βέβαια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα κάνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εμείς, ναι, ναι, ναι. Δοκιμάσαι. Με μουσική όμως, όχι εσύ. Όχι, όχι, όχι. Ναι, 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 ναι.
Στάσου, να δοκιμάσω κι εγώ. Στάσου, να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, όχι, φτάνει, φτάνει. Με αυτά και με αυτά. Έκανα μια μικρή προσπάθεια, δεν κατάλαβα το κακό. Ευχαριστώ πολύ. Μην δει να κάνω κάτι. Πολύ καλή σου. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Τι άνθρωποι είσαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.